Κύριε Καλεντερίδη, πού είμαστε, είναι απόπειρες αποκλιμάκωσης αυτές, είναι προσχηματικά, όλα θα κρυθούν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πώς το βλέπετε? Είναι τυχαία γεγονότα, μπορεί να είναι και απλά τυχαία. Ή απλά τυχαία περιστατικά, σωστά. Εγώ πιστεύω, κύριε Παυλόπουλε, αφού με ρωτάτε εσείς, ότι αυτό που θα πρέπει να απασχολήσει την ελληνική πλευρά είναι οι δηλώσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα του Προέδρου του Κόμματος της Εθνικιστικής Δράσης, του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος μίλησε για ένα εθνικό σχέδιο της Τουρκίας, το οποίο θα ελοποιηθεί σε 3 φάσεις. Δηλαδή, σε πρώτη φάση η Τουρκία θα με νόμο της Εθνοσυνέλευσης του Μεγάλου Τουρκικού Έθνους, έτσι είναι η ακριβής ονομασία, θα ορίσουν και θα θετήσουν μονομερώς αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλληλευτική ζώνη και όμορη ζώνη, με ένα δίκαιο της θάλασσας, το οποίο δεν αναγνωρίζουν, και στη συνέχεια στη δεύτερη φάση θα κάνουν χάρτες στους οποίους θα συμπεριλάβουν τα νησιά που δεν έχουν αποδοθεί σε τρίτη χώρα, την Ελλάδα εννοεί, με ονομαστικά με κάποια διεθνή συνθήκη, θα έχουν υπαγωγή αυτά τα νησιά στους αντίστοιχους νομούς, δηλαδή ξεκινήσουμε από το νομό Δαρδανελίων, Μπαλίκεσιρ, Σμύρνης, Αϊδινίου και Μούγλων, όλα τα νησιά δηλαδή στην ουσία που εκτός από τις βασικές νήσους θα είναι τουρκικά, θα υπάγονται σε τουρκικούς νομούς, θα γνωστοποιηθεί αυτό το νέο στάτους γκβο στον ΟΗΕ, ναι, και σε τρίτη φάση θα εκδοθεί μία ναύτεξ διαρκείας, αορίστου χρόνου που λέμε εδώ, με την οποία θα εφαρμοστούν περιορισμοί για προσέγγιση των ελληνικών πλοίων, είτε εμπορικών είτε και πολεμικών, σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή στην ουσία, δεν ξέρω αν το έκανε από γεροντική άνοια ο κύριος Μπαχτσελί, μας αποκάλυψε όλο το σχέδιο της Τουρκίας. Ασχέτως τα χειροφυλήματα, τις αγκαλές, τις συναντήσεις και το τι θα υποθεί, αυτό είναι το σχέδιο της Τουρκίας. Όσον αφορά δε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την Ελλάδα, η κυρία Ζαχαράκη πιστεύω να πρόλαβε να το είδε. Σήμερα υπάρχει ένα άρθρο στην Μπιλιέτ, ο αρθρογράφος έχει πηγές στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ερμηνεύει. Είναι ο αρθρογράφος που έγραψε χθες το άρθρο για το Δένδια, που ερμήνευσε τη συμπεριφορά του Δένδια και στην Άγκυρα έναντι του Τσαβούσογλου και γενικώς, επειδή μιλάει με ανεβασμένους τόνους, ότι θέλει να γίνει πρωθυπουργός, και αυτό δεν είναι πολιτική της Ελλάδας. Επίσης, στο σημερινό άρθρο λέει ότι η συμπεριφορά των 2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στον Ακάρ, ότι και αυτή εντάσσεται σε ένα σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας να κερδίσει τις εκλογές και να ενσωματώσει τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Τι θέλω να πω. Ξέρετε, υπάρχει και μια ιστορία αλυσίδα παρεξηγήσεων της Ελλάδας με της Τουρκίας. Δεν έχουν καταλάβει ότι η Ελλάδα άλλαξε πολιτική και θεωρούν ότι οι αντιδράσεις της Ελλάδας γίνονται για προεκλογικούς λόγους ή για εσωτερική κατανάλωση. Ναι. Δεν έχουν καταλάβει αυτό, δεν θέλουν να καταλάβουν οι Τούρκοι πολίτες. Και γι' αυτό τα γράφουν αυτά. Ότι η Ελλάδα υποκινείται από ξένες δυνάμεις. Συνέχεια και αυτό λένε. Ναι, και αυτό, και αυτό. Απλά επειδή το άρθρο, ο αρθρογράφος έχει πηγές στο Υπουργείο Εξωτερικών, να στρέψουμε τα βλέμματά μας στην πρεσβεία εδώ την τουρκική. Αυτοί τα γράφουν αυτά. Όσοι μιλούν μαζί τους να τους δώσουν το σωστό μήνυμα. Η Ελλάδα αλλάζει από την πολιτική του κατευνασμού, περνάει στην πολιτική της αποτροπής. Αυτός είναι ένας μονόδρομος. Αυτό πρέπει να δώσουμε ένα σήμα, όχι μόνο στην Τουρκία, σε όλες τις κατευθύνσεις, γιατί είδα και πάλι σήμερα την δήλωση του εκπροσώπου του Στέντι Πάρκουνεν, απαντώντας σε Τούρκο δημοσιογράφο που έθεσε το θέμα της αποστατικοποίησης, ο οποίος ναι μεν υπογράμμισε το θέμα της κυριαρχίας, του σεβασμού της κυριαρχίας, από εκεί και μετά όμως είπε πάλι βρείτε τα. Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να είναι σαφής, κυρίως προς την Τουρκία, αλλά και προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι τα ψέματα τελείωσαν. Αν επιτρέπετε κύριε Παυλόπουλε, δώστε μου ένα τελευταίο σχόλιο. Ξέρετε, όσο ήταν η Μαριούπολη υποπολιορκία, είχαμε δει χιλιάδες δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο για τον ελληνισμό της Μαριούπολης. Ορισμένες εφημερίδες έδωσαν και βιβλία. Από τότε που καταλήφθηκε από τους Ρώσους, δεν υπάρχει μια λέξη για τους Έλληνες της Μαριούπολης. Εξαφανίστηκαν. Δηλαδή τι ήταν υποκριτικό ήταν το ενδιαφέρον τότε. Τώρα δεν πρέπει να υπάρχει από την Ελλάδα κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που βομβαρδίστηκαν τα σπίτια τους από τους Ρώσους. Καταστράφηκαν. Πολλοί από αυτούς έφυγαν, αλλά οι μισοί και παραπάνω είναι ακόμα εκεί. Η Ελλάδα είναι απούσα. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Και για όσους, δεν θέλω τώρα να γίνουμε διχαστικός, το να στέλνεις όπλα που σκοτώνουν Ρώσους βοηθάει τους Έλληνες της Μαριούπολης. Αυτό ας το σκεφτούν αυτοί που χαράσουν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.